τα θέματα μας αναλυτικά. Είναι πολύ σημαντικό πάντοτε να παίρνουμε τεκμηρωμένη ενημέρωση, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν την υγεία μας, την καθημερινότητά μας, πόσο μάλλον τώρα που βιώνουμε αυτή την πανδημία που μας επηρεάζει όλους. Πάμε να συναντήσουμε τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο Δέλτα, καθηγητή γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την μετάλλαξη όμικρον. Ήδη έχει χτυπήσει συναγερμός στην Βρετανία. Έχουν εντοπιστεί και τα πρώτα κρούσματα στην Κύπρο. Δεν ξέρουμε αν είναι τα πρώτα γενικά που κυκλοφορούν στην κοινότητα. Πάντως είναι τα πρώτα τα οποία έχουν διαγνωστεί, εντοπιστεί. Πώς βλέπετε την κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται? Ναι. Κοιτάξτε, εμένα δεν με εκπλήττει καθόλου το γεγονός ότι εντοπίζονται περιστατικά της όμικρον σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και αν δεν ήταν πιο μεταδοτικό το στέλεχος αυτό, που φαίνεται ότι είναι, θα κυκλοφορούσε. Ο ένας θα ακολούσε τον άλλο και θα κυκλοφορούσε σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι ειδικοί λένε τις απόψεις τους και αναφέρομαι σε ειδικούς οι οποίοι παρακολουθούν και εκτιμούν την κατάσταση μέσα από τους αριθμούς και τα χαρακτηριστικά των εκάστοτε περιστατικών. Όλοι αυτοί λοιπόν λένε τις απόψεις τους, αλλά στο τέλος υπάρχει μια ουρά. Και η ουρά αυτή λέει, ξέρετε, ακόμα δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για να αποφανθούμε μια απόλυτη σιγουριά για το πόσο πιο μεταδοτικό είναι αυτό το στέλεχος ή το πόσο πιο σοβαρό είναι. Ξέρετε, τις πρώτες μέρες που εμφανίστηκε ο κορονοϊός αυτός, το νέο αυτό στέλεχος, είχε εκφραστεί έντονος φόβος ότι πρόκειται για πιο σοβαρό στέλεχος. Mm-hmm. Στη συνέχεια αυτό άλλαξε. Και πολλοί θεωρούν ότι μάλλον είναι λιγότερο νοσογόνο από ότι η Δέλτα. Επομένως, αυτές είναι ενδείξεις, είναι παρατηρήσεις, ίσως να είναι και έτσι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να περάσουν μερικές εβδομάδες ακόμα για να έρθουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Στο μεταξύ, προσέχουμε όπως προσέχαμε πάντα. Δεν είναι λίγο υπερβολικός ο πανικός που έχει κυριαρχήσει, ακόμα και στην Κύπρο με την εισαγωγή της όμικρον? Δεν φταίνε τα παιδιά που πήγαν εκδρομή, για να το διευκρινίζουμε αυτό, θα ερχόταν κάποια στιγμή. Το αισιόδοξο σενάριο, θα έλεγε κάποιος, ότι το εντοπίσαμε νωρίς, σε αντίθεση με τη Δέλτα, την οποία καθυστερήσαμε, κυκλοφορούσε στην Κύπρο και εμείς μόλις τον Απρίλιο εντοπίσαμε τα πρώτα περιστατικά. Δεν είμαστε λίγο υπερβολικοί στην αντίδρασή μας? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είμαστε λίγο υπερβολικοί. Βεβαίως αυτή η υπερβολική αντίδραση σε πολλά μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Κύπρο. Ναι, ίσως, γενικά. Ίσως δικαιολογείται με το σκεπτικό ότι έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με τον κορονοϊό αυτό. Βεβαίως είμαστε ήδη 2 χρόνια μέσα σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε πληροφορηθεί, έχουμε μάθει πάρα πολλά και οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι επαγγελματίες υγείας, τα συστήματα υγείας των χωρών μπορούν και αντιμετωπίζουν καλύτερα την κατάσταση σε σύγκριση με τους πρώτους μήνες, τις πρώτες εβδομάδες. Όμως δεν νομίζω ότι πλέον άρχισε να γίνεται λίγο υπερβολικό. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι μερικοί επιστήμονες στην Νότια Αφρική που δικαιολογημένα, και το ανέφερα και εγώ σε μια προηγούμενη περίπτωση σε συνάδελφό σας, ότι η Νότιος Αφρική φάνηκε λίγο άτυχη, γιατί ήταν η πρώτη που εντόπισε το νέο στέλεχος και αμέσως θυματοποιήθηκε. Mm. Και αυτό δεν ήταν σωστό. Δηλαδή ήταν τυχαίο εντελώς γεγονός το ότι βρέθηκε αυτό το νέο στέλεχος στην Νότια Αφρική. Μπορούσε να βρεθεί οπουδήποτε αλλού. Και ξέρετε κάτι, αν ήταν δυνατό να αλληλουχίσουμε το γενετικό υλικό του ιού σε κάθε ασθενή, ίσως θα βρίσκαμε χιλιάδες νέα στελέχη, mm-hmm. τα οποία επειδή δεν είναι πιο μεταδοτικά από άλλα, δεν ανοιχνεύονται. Εκείνα που ανοιχνεύονται είναι μέσα από δειγματοληπτικές έρευνες. Βεβαίως υπάρχει και εξήγηση για τον τύπο αυτό, της Μποτσουάνα όπως είχε αρχικά λεχθεί, ο οποίος είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη ακριβώς της περιοχής που ευνοεί σε τέτοιες συνθήκες και περιπτώσεις την ανάπτυξη αυτών των στελεχών.
Πολύ σωστή παρατήρηση και εδώ ακριβώς είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο πρέπει να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει πια καμιά δικαιολογία για κάποιον να μην θέλει να εμβολιαστεί. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που ίσως για ιατρικούς λόγους ο γιατρός θα εισηγηθεί ότι καλύτερα να μην εμβολιαστεί κάποιος, είτε λόγω αλλεργιών είτε κάποιων άλλων καταστάσεων που γνωρίζουν οι πιο ειδικοί από μένα, όλος ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Υπήρχαν επιφυλάξεις και φόβοι αναφορικά με το αν έπρεπε να εμβολιαστούν ανοσοκατασταλμένα άτομα. Άτομα με καρδιοπάθειες, άτομα γυναίκες που είναι έγκυες ή πριν να μείνουν έγκυες. Ένας λόγος παραπάνω να εμβολιαστούν. Ένας λόγος παραπάνω όλες αυτές οι ειδικές κατηγορίες να εμβολιαστούν. Είναι ξεκάθαρο πλέον, κύριε Δέλτα, το πλάνο ή ο πίνακας που στον οποίο αναγράφεται το κόστος και το όφελος του εμβολιασμού και του μη εμβολιασμού. Υπάρχουν δεδομένα από τις παρενέργειες που τυχόν προκαλούν ή έχουν προκαλέσει τα εμβόλια, αλλά και των επιπτώσεων από την νόσηση. Είναι ξεκάθαρο πλέον, είναι ξεκάθαρη αυτή η εικόνα. Θεωρώ ότι στα μάτια του ανθρώπου που θα αξιολογήσει το μένα που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε κάποιο θεματάκι, νομίζω. Αυτή τη στιγμή έχει εμβολιαστεί ίσως ο μισός πληθυσμός της. Ναι. Αυτό δεν θα παρουσιάσω. Πρέπει να δημοσιευτεί. Ξέρουμε τη συχνότητα. Οι γιατροί ξέρουν πλέον μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια περιστατικά. Κοίτα, τα υπάρχουν. Δεν έχουμε κάνει διακοπές ο ήχος. Αν μπορούμε να επαναλάβουμε, κύριε καθηγητά. Είπατε ότι έχει εμβολιαστεί ο μισός πληθυσμός της γης. Ναι, να πω ότι η απάντηση ακριβώς στο ερώτημα του Σταύρου είναι ότι ναι. Έχει εμβολιαστεί μέχρι στιγμή ίσως ο μισός πληθυσμός της γης και γνωρίζουμε ποιες είναι οι παρενέργειες. Γνωρίζουμε. Λοιπόν, να κάνω μια κουβέντα μεταξύ μας για μέχρι να δώσουμε το χρόνο στον κύριο Δέλτα. Να του δώσουμε χρόνο έτσι να φυγραμμιστεί με την τεχνολογία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα μας έλεγε ο καθηγητής. Ναι, είναι η ουσία, θεωρώ. Αυτή για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχει περάσει περίπου ένας χρόνος. Είμαστε στους 11 μήνες αφότου ξεκίνησε η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα και τα σταριστικά από την εμβολιαστική κάλυψη του κόσμου. Υπάρχει ένας μέσος όρος του 65% παγκόσμια. Είμαστε κοντά να το ξεπεράσουμε. Νομίζω βοηθά. Στην Αγγλία υπάρχουν, καταγράφονται καθημερινά γύρω στις 40-50 χιλιάδες Και είναι σημαντικό το ότι δεν επιβεβαιώθηκε. Και οι νοσηλίες, για να κάνω συσχετισμό στα αυριανή μου, οι νοσηλίες είναι συγκεκριμένες, οι θάνατοι είναι μερικές δεκάδες. Ναι. Και δεν επιβεβαιώθηκαν τα όσα λέγονται, ότι θα γεννιούν τα παιδιά τέρατα, ότι θα πεθάνει πάρα πολύ κόσμο κτλ. Λοιπόν, πάμε ξανά στον κύριο καθηγητή, να μείνουμε από εκεί που μείναμε. Λοιπόν, να μας ξαναδώσει την εικόνα ο κύριος Δέλτας που αφορά στις επιπτώσεις από τον μη εμβολιασμό, από την επιλογή να μην εμβολιαστούμε και την επιλογή να εμβολιαστούμε. Λέγαμε προηγουμένως με τη Σταυριανή, έχουν περάσει περίπου 11 μήνες, είναι συγκεκριμένοι οι αριθμοί. Δισεκατομμύρια εμβολιάστηκαν. Ακριβώς, και νομίζω τα δεδομένα είναι μπροστά μας. Ναι, ίσως είπα πάνω για τρίτη φορά ότι έχει εμβολιαστεί ίσως ο μισός πληθυσμός της γης και είναι γνωστές οι παρενέργειες. Έχουν καταγραφεί. Είναι σπάνιες, κάποιες είναι πολύ σπάνιες. Αλλά έχουν καταγραφεί. Είναι ενήμεροι οι επιστήμονες, είναι ενήμεροι οι γιατροί και μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις σπάνιες παρενέργειες. Οι θάνατοι που έχουν περιγραφεί είναι εξαιρετικά σπάνιοι και ίσως δεν είναι και σίγουρο αν αποδίδονται αποκλειστικά στον εμβολιασμό. Επομένως, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είπα και πριν, που ενδεχομένως να είναι αντένδειξη ο εμβολιασμός, είτε λόγω αλλεργιών είτε κάποιων άλλων καταστάσεων που γνωρίζουν οι γιατροί, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να μην εμβολιαστεί κάποιος. Με τον εμβολιασμό ολόκληρου του πληθυσμού, παρόλο που είναι κατανοητή η ανησυχία ίσως ή η επιφύλαξη κάποιων ότι μα ξέρετε, εμβολιαζόμαστε αλλά εξακολουθούμε να αρρωστούμε. Ναι, όμως αν θα μολυνθείτε από τον κορονοϊό, αν θα αρρωστήσετε από την COVID-19, πραγματικά να εύχεστε να είστε εμβολιασμένοι παρά ανεμβολίαστοι.
Οι κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά είναι επίσης σαφές. Να υπάρχει πιο σαφής παρατήρηση επίσης ότι αυτοί που είναι εμβολιασμένοι ασθενούν με πολύ λιγότερο επικίνδυνα συμπτώματα. Είναι πολύ λιγότερες οι πιθανότητες να πεθάνεις από τον κορονοϊό αν είσαι εμβολιασμένος. Επομένως, αυτά είναι αποδεδειγμένα δεδομένα, δεν επιστημονικά. Κύριε καθηγητά, έχουμε τα ποσοστά των θανάτων σε εμβολιασμένους και τα αντίστοιχα ποσοστά σε μη εμβολιασμένους από κορονοϊό? Ναι, δεν τα έχω εγώ σε αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς, όμως η διαφορά είναι τεράστια. Η διαφορά είναι τεράστια πραγματικά ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς. Όλες οι δημοσιεύσεις λένε το ίδιο πράγμα. Ότι ανάμεσα σε αυτούς που είναι εμβολιασμένοι, είναι εξαιρετικά μικρότερο το ποσοστό σοβαρή νόσησης, είναι εξαιρετικά μικρότερο το ποσοστό αυτών που χρειάζεται να νοσηλευθούν και είναι εξαιρετικά μικρότερο το ποσοστό αυτών που πεθαίνουν από τον κορονοϊό. Δεν θα πει κανένας ότι, ξέρετε, αν είστε εμβολιασμένοι, ο κίνδυνος είναι απόλυτα μηδέν. Αποδείχτηκε ότι δεν είναι απόλυτα μηδέν. Αυτός ο ιός μας εξέπληξε και με αυτόν τον τρόπο. Ότι μετά από δύο δόσεις εμβολιασμού εξακολουθεί κάποιον να μολύνεται. Γύρω στο 10% αυτό φάνηκε και από τα trials, κύριε Δέλτα. Ωραία. Ορίστε λοιπόν ότι δεν είναι απόλυτη η προστασία, αλλά είναι μια εξαιρετικά καλή προστασία έναντι του να μην είναι κάποιος εμβολιασμένος. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό μέχρι να βρεθεί ίσως ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό εμβόλιο ή μέχρι να βρεθεί μια φαρμακευτική αγωγή που έχουν ήδη εφαρμοστεί φαρμακευτικές αγωγές για αυτούς που έχουν ασθενήσει. Αλλά η φαρμακευτική αγωγή είναι για αυτούς που έχουν ασθενήσει. Το ζήτημα είναι να το προλάβουμε. Είναι σημαντικό να μας πείτε για αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στην Κύπρο. Σχετικά με τα αντισώματα τα οποία αναπτύσσει κάποιος αφότου νοσήσει. Έχουν μαζευτεί αρκετά δεδομένα, θεωρώ, όλους αυτούς τους μήνες και θα θέλαμε να μας πείτε κάποια από τα ευρήματα της έρευνας που έχω την εντύπωση ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι, είναι μια έρευνα που ξεκίνησα πριν από ένα χρόνο στο Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Ιδιωτική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Ιατρική Σχολή, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκοσίας και το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Είναι μια πολυπληθής ομάδα που εργαστήκαμε για αυτό το πράγμα. Όλοι οι εθελοντές προσέρχονται εδώ στη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου δίνουν συγκατάθεση και παίρνουμε κλινικά δεδομένα και αίμα για διάφορες έρευνες. Ένα από τα στοιχεία που ελέγχουμε είναι τα επίπεδα των αντισωμάτων. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι μετά από το πρώτο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια μάλλον του πρώτου τριμήνου, τα επίπεδα των αντισωμάτων ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν συνεχώς σε μια κορυφή κατά μέσο όρο και μετά αρχίζουν και πέφτουν δραστικά μέχρι το εξάμηνο. Και μετά το εξάμηνο σταθεροποιούνται κάπως ή ίσως ανεβαίνουν και λίγο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια σαφής μείωση. Όπως λέω, πάντοτε σε αυτό το σημείο, το επίπεδο αυτών των αντισωμάτων που μετρούμε δεν είναι απόλυτα, δεν αντανακλά απόλυτα την ανοσιακή επάρκεια του ατόμου που έχει ασθενήσει. Όμως έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός δείχτης για την ανοσιακή του επάρκεια. Άτομα τα οποία εξακολουθούν να έχουν αντισώματα μετά από νόσηση χρειάζεται να εμβολιαστούν οπωσδήποτε. Μην το συζητάτε. Δείχνουν επίσης τα αποτελέσματά μας, κυρίως όχι μόνο τα δικά μας, αλλά επιβεβαιώνουμε αυτό που δείχνουν και άλλοι επιστήμονες παγκοσμίως. Ότι με τον εμβολιασμό ο οργανισμός αντιδρά πολύ καλύτερα και δημιουργεί πολύ περισσότερα αντισώματα σε σύγκριση με αυτόν που έχει νοσήσει. Κατά μέσο όρο πάντοτε, έτσι, διότι διαφέρει και από άτομο σε άτομο. Όμως επαναλαμβάνω, άτομο που έχει νοσήσει, επειδή μας παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο, πάρα πολύ διερωτούνται, πάρα πολύ ανησυχούν, μα αφού έχω αντισώματα, να κάνω μια ανάλυση να δω αν έχω αντισώματα, γιατί να εμβολιαστώ. Πρέπει να εμβολιαστούμε, ανεξάρτητα από το αν έχουμε νοσήσει ή όχι. Συνεχίζουμε αυτή την έρευνα και ελπίζουμε ότι με τη συμμετοχή πολλών ατόμων εμβολιασμένων και ευχαριστούμε πραγματικά τις πολλές εκατοντάδες, χιλιάδες έχουν γίνει τώρα οι εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτό το έργο και μας επιτρέπει να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Αναμένουμε λοιπόν ότι σύντομα θα ξέρουμε καλύτερα πώς αντιδρούν και οι εμβολιασμένοι μετά από δύο ή και τρεις δόσεις.
Και εδώ μπαίνει το κρίσιμο ερώτημα. Άρα, ίσως να είναι απαραίτητη η επιτάχυνση της χορήγησης στις τρεις δόσεις, όχι στους πέντε ή στους έξι μήνες, αλλά στους τρεις, είναι κάτι που συζητιέται από πολλούς επιστήμονες. Και επίσης, αν μπορείτε, απαντήστε μας το κρίσιμο ερώτημα. Τα εμβόλια, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι πολύ μειωμένη έναντι της όμικρου. Πάρα πολύ μειωμένη, λένε οι ειδικοί. Άρα, γιατί να σπεύσω να χορηγηθώ την τρίτη δόση, αφού δεν θα με προστατεύσει από την όμικρο? Ναι, ναι, πολύ καλές οι ερωτήσεις σας. Κοιτάξτε, καταρχάς φαίνεται ότι μέχρι στιγμής επικρατεί η άποψη ότι πλήρως εμβολιασμένος θεωρείται αυτός που έχει κάνει δύο δόσεις. Mm-hmm. Παρόλο που έχει κριθεί αναγκαία και η τρίτη δόση, και έτσι πρέπει. Διότι αποδείχθηκε ότι με την τρίτη δόση αποκτούμε ακόμα μεγαλύτερη ανοσία, ακόμα μεγαλύτερη προστασία έναντι του κορονοϊού. Τώρα, αναφορικά με το αν η όμικρον δεν μας προστατεύει το εμβόλιο από την όμικρον, mm-hmm. δεν είμαι σίγουρος ακόμα αν έχει τεκμηριωθεί πλήρως. Θέλω να περιμένω να δούμε τα αποτελέσματα παρατηρήσεων που γίνονται σε επόμενες μερικές εβδομάδες για να γνωρίζουμε σίγουρα αν όντως δεν προστατεύει ή σε ποιο βαθμό προστατεύει, διότι αμφιβάλλω για το αν δεν προστατεύει καθόλου. Αλλά αυτό θα το δούμε εφόσον περάσουν μερικές εβδομάδες μετά από την νόσηση ατόμων με την όμικρον που θα έχουν στο μεταξύ και εμβολιαστεί με την τρίτη δόση. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η όμικρον εμφανίστηκε πριν από μόλις δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ακόμα χρόνος για να γίνει αυτή η παρατήρηση και να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα. Όμως, εγώ εκείνο που λέω, και σίγουρα δεν είμαι ο μόνος που το λέω, είναι ότι παρά να μην έχεις καθόλου προστασία, είναι καλύτερο να έχεις κάποια προστασία. Mm-hmm. Το όφελος εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, διότι οι παρενέργειες του εμβολίου είναι εξαιρετικά σπάνιες, είναι εξαιρετικά, τις περισσότερες φορές πολύ ελαφρύες. Υπάρχουν και περιπτώσεις που παρενέργειες είναι λίγο, έτσι, διαρκούν λίγο περισσότερο, μια-δύο μέρες, τρεις μέρες το πολύ. Αλλά σε συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι πολύ ήπιες και διαρκούν πολύ λίγο. Άρα λοιπόν, παρά να μην έχω τίποτα, καλύτερο να έχω κάτι. Τώρα, σε αυτή την έρευνα έχετε δεδομένα εμβολιασμένων που νόσησαν? Και επίσης, αν όντως έχετε τέτοια δεδομένα, μπήκατε στην διαδικασία σύγκρισης με δεδομένα ανεμβολίαστων που έχουν επίσης νοσήσει, δηλαδή όσον αφορά την παραγωγή αντισωμάτων και τον βαθμό αντισωμάτων που μπορεί να έχουν αυτές οι δύο κατηγορίες? Και αν ναι, επιστημονικά πώς ερμηνεύεται η μία και η δεύτερη περίπτωση? Ναι, καταρχάς, δυστυχώς δεν έχουμε τελεσίδικα αποτελέσματα, διότι ακόμα μαζεύουμε και δεν έχουμε αρκετούς αριθμούς mm-hmm. για να τους αναλύσουμε. Ελπίζω σε μερικές εβδομάδες να έχουμε αρκετά δεδομένα, αρκετούς εθελοντές για να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα και να έχουμε απάντηση σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Και ξέρετε, εδώ νιώθω ωραία να πω ότι η έρευνα αυτή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 13 μήνες κατά κρίβεια, είναι τέτοια ακριβώς, μαζεύουμε τέτοιο υλικό που μαζί με τους συνεργάτες μας, γενετιστές, επιδημιολόγους, λοιμοξιολόγους, θα μπορέσουμε να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα που αφορούν στις ερωτήσεις που ρωτάτε. Ήταν ο μοναδικός τρόπος για να μαζέψουμε κι εμείς αυτό το κρίσιμο υλικό για να μπορέσουμε να εξαγάγουμε κι εμείς χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με το πώς αντιδρά ο κυπριακός πληθυσμός σε αυτόν τον Είναι σημαντικό που λέτε ο κυπριακός πληθυσμός, γιατί διαβάζαμε επίσης κάποια άλλα άρθρα επιστημονικά που προσπαθούν να δουν και να διερευνήσουν το ενδεχόμενο γονιδιακής mm-hmm. σύνδεσης με τον, βαθμό... Με τη βαριά νόσηση. Και τη θνητότητα. Ναι, είναι γεγονός ότι από την αρχή όλοι μας υποψιαστήκαμε ότι η γενετική του κάθε ατόμου, το γενετικό υπόσχημα mm-hmm. του κάθε ατόμου θα επηρεάζει σε κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό την ανταπόκριση του οργανισμού στον κορονοϊό. Και έχουν ήδη δημοσιευτεί εργασίες που δείχνουν κάποια συγκεκριμένα γονίδια, γενετικούς δείκτες, που όντως παίζουν ρόλο στο αν θα αρρωστήσει κάποιος πιο σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά. Mm-hmm. Τώρα, επίσης είναι σημαντικό να αναφέρω το εξής. Ξέρετε, μέσα από την έρευνα αυτή ήδη έχουμε μια εργασία
σχεδόν έτοιμη να δημοσιευτεί. Και στην πρώτη υποβολή της εργασίας, οι επιθεωρητές που έκριναν την εργασία μας και την βρήκαν χρήσιμη για δημοσίευση, είπαν και το εξής. Ξέρετε, αυτά που μας λέτε εδώ, πολλοί συμφωνούν με αυτά που έχουν ήδη δημοσιευτεί σε πολλές άλλες χώρες, αν και υπάρχουν και κάποιες διαφορές, αλλά είναι χρήσιμο να δημοσιευτούν, διότι πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πολιτισμός τα δικά του δεδομένα αναφορικά με αυτή την νόσο. Και εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε. Τώρα, θα ήθελα να πάω πίσω στο ζήτημα με την Όμικρον. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι λίγο συγκεχημένες οι πληροφορίες. Από τη μία, είναι το αισιόδοξο σενάριο ότι η Όμικρον είναι πιο μεταδοτική, άρα θα νικήσει την Δέλτα, που είναι πιο επικίνδυνη, και η Όμικρον δεν είναι τόσο επικίνδυνη και για τους εμβολιασμένους και για τους μη εμβολιασμένους, αφού δεν προκαλεί βαριά συμπτώματα, λένε, και μόλις το 1% θα νοσήσει βαριά. Την ίδια ώρα, επιστήμονες έρχονται και λένε ότι η υψηλή μεταδοτικότητα σημαίνει αναπαραγωγή του ιού και αυτό είναι επικίνδυνο γιατί υπάρχει το ρίσκο μιας νέας παραλλαγής. Είναι δύο ζητήματα εδώ. Ναι. Πολύ κρίσιμο το ερώτημα σας. Το ένα είναι ότι, όπως συνέβαινε και στην αρχή, που είχε λεχθεί, αν θυμάστε, τις πρώτες μερικές μέρες, εβδομάδες που παρουσιάστηκε αυτή η πανδημία, ότι ξέρετε, είναι μια απλή γρήπη, είναι μια ήπια νόσος. Εντάξει, την περνάς και φεύγει. Στην πορεία βεβαίως ανακαλύψαμε ότι δεν είναι έτσι, αλλά το χειρότερο που ανακαλύψαμε ήταν ποιο. Το χειρότερο που ανακαλύψαμε και ισχύει τώρα και για την Όμικρον είναι ότι αυτός ο κορονοϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός. Πολύ πιο μεταδοτικός από πολλές άλλες νόσους, παρόλο που η θνητότητα είναι χαμηλή σχετικά. Δεν είναι τα 10, 20, 30% ή 50% ποσοστό από άλλες παλιότερες λοιμώξεις. Είναι χαμηλό. Αλλά επειδή μολύνονται χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα, αναπόφευκτα και η σοβαρή νόσηση σε απόλυτους αριθμούς, μπορεί να είναι μικρός ποσοστό, αλλά σε απόλυτους αριθμούς είναι πολύ μεγάλος. Γι' αυτό και έχουν στριβωχθεί, τα έχουν βρει δύσκολα στα συστήματα υγείας της κάθε χώρας. Και οι επιπτώσεις τους χρόνιους ασθενείς είναι μια αλυσίδα επιπτώσεων. Ακριβώς, διότι δεν επηρεάζονται μόνο οι ασθενείς με την COVID αυτή καθ' αυτή, αλλά και πολλοί άλλοι ασθενείς άλλων ασθενειών, άλλων ειδικοτήτων, που επηρεάζονται από το γεγονός ότι το νοσοκομείο, το νοσηλευτήριο, τα διάφορα τμήματα στριμώχνονται για να εξυπηρετήσουν την COVID. Μάλιστα, ναι. Τώρα, το δεύτερο που αφορά στο ερώτημα της Σταυριανής είναι ότι ναι, όσο πιο πολλοί μολύνονται και μιλάμε για εκατομμύρια σιγά-σιγά, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να συμβούν νέες μεταλλάξεις. Βέβαια και πάλι εδώ δεν αποκλείεται κάποιος συνδυασμός μεταλλάξεων, όπως πιθανόν αυτή τη Όμικρον, να καταλήξει σε ένα στέλεχος ιδιαίτερα μεταδοτικό, αλλά ηπιότερο. Και εδώ είναι που αυτό το στέλεχος θα το ονομάσουμε ΙΤΑ, όπως χαριτολογώντας λέω, με την έννοια ότι το στέλεχος ΙΤΑ θα οδηγήσει και στην ΙΤΑ της πανδημίας. Άρα, όταν μία παραλλαγή προκαλεί πιο ήπια συμπτώματα ή πιθανότητες να αναπτυχθεί ένας τέλεχος ανθεκτικό και επιθετικό ξανά είναι πολύ μειωμένες, αυτό μας λέτε? Αυτό δεν νομίζω ότι το γνωρίζει κανένας. Είναι ένα τυχαίο γεγονός. Ναι. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι ανάμεσα στις πολλές πιθανότητες που υπάρχουν, είναι πάντοτε πολύ πιθανό ότι είναι μια τυχαία διαδικασία. Ο ιός ούτε σκέφτεται ούτε αποφασίζει. Ο ιός είναι υπόλογος μόνο στην φυσική εξέλιξη και επιλογή στο επίπεδο του γενετικού του υλικού. Συμβαίνουν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να πάνε προς δύο κύριες κατευθύνσεις. Προς μια κατεύθυνση που να είναι μεταδοτικότερος και προς μια κατεύθυνση που να είναι λιγότερο μεταδοτικός. Η προϊστορία της ύπαρξης των ιών τι μας έχει διδάξει μέχρι στιγμής? Η γρήπη είναι μια ανάλογη καλή περίπτωση όπου κάθε χρόνο έχουμε καινούργια στελέχη και κάποιες φορές γνωρίζουμε ότι είναι πιο σοβαρή, πιο θανατηφόρος, η μεγαλύτερη θνητότητα καλύτερα. Επομένως, υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία. Βεβαίως γνωρίζουμε και αρκετά, ως επιστήμονες γνωρίζουμε αρκετά για να πούμε ότι γνωρίζουμε πώς συμβαίνει αυτό, απλώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.
Ο μόνος τρόπος να το όχι να το ελέγξουμε, αλλά να το τροποποιήσουμε, αν θέλετε, είναι με τον εμβολιασμό και την αποτροπή της μόλυνσης των ανθρώπων, ούτως ώστε οι πιθανότητες στον πολλαπλασιασμό του κορονοϊού και στην μεταλλαξιγένεση να μπορούμε να επέμβουμε και να τροποποιήσουμε αυτή την πιθανότητα προς μάλιστα, τα κάτω. Μάλιστα. Άρα χτίζουμε ένα τείχος, δεν το επιτρέπουμε να περάσει και τον αφήνουμε να πεθάνει από μόνος στην πορεία του χρόνου. Κάπως έτσι ακούγεται. Με απλά λόγια. Συμπραγματικά, αν θέλετε, και κλείνοντας, θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν. Ο ιός είναι εκεί έξω και μας κυνηγά. Αν θα μολυνθούμε και ίσως τελικά να μολυνθούμε όλοι σιγά-σιγά, καλύτερα να είμαστε εμβολιασμένοι παρά ανεμβολία. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα σχολεία της ΜΕΣ.